Άγιος Γεράσιμος. Άγιος Γεράσιμος, στο μεγάλο χωριό. Πάμε πρώτα να δούμε τον μπαλκόνι του. Έχω κάνει μια πληροφορία για το μεγάλο χωριό. Όχι, έχει ιστορία το μικρό χωριό μεγάλη, όπου θα την πούμε εκεί. Πολύ τουριστικό. Έχουν έρθει πολλά πουλμαν. Πανέμορφο χωριό, γραφικότατο. Για πάμε να ανέβουμε στο μπαλκόνι. Είναι ανοιχτά. Ανοιχτά είναι, ανοιχτά, ανοιχτά. Όχι μωρέ, ανοιχτή, ανοιχτή. Ελάτε, ελάτε. Εδώ είναι το καμπαναριό. Και πάμε τώρα προς το κέντρο του μεγάλου χωριού της Ευρυτανίας να δούμε τι γίνεται, τι έχει. Αυτά τα χωριουδάκια είναι τόσο γραφικά, τόσο όμορφα, και γι' αυτό το λόγο τραβούν τόση επισκεψιμότητα. Και από ό,τι είδα εδώ είναι περισσότερο δηλαδή Αθηναίοι που έρχονται και επισκέπτονται πιο συχνά αυτά τα τοπία, τα χωριά. Μας είπανε ας πούμε να ξεκινήσουμε να έρθουμε λίγο νωρίτερα για να μπορέσουμε λέει κάπου να κάτσουμε να φάμε, να εξυπηρετηθούμε, γιατί γίνεται χαμός, ο κακός χαμός. Και αυτό γίνεται σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι. Ή κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς που δεν μπορούμε να τα επισκεφτούμε κάθε Σαββατοκύριακο γενικότερα και αυτά. Ποια? Τα χωριά, αυτά τα μέρη και τα λοιπά. Αυτά εδώ δεν είναι για εμάς. Είναι, βολεύουν περισσότερο Αθηναίους. Βολεύουν τους Αθηναίους, βολεύουν για εμάς. Ρε, η Καρπενήσι δεν είναι πολύ μακριά. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι να έρθεις για μονοήμερο. Ναι, μονοήμερο, όχι, δεν το συζητάς. Πρέπει να μείνεις. Ναι, ναι, ναι. Ενώ η Αθηναία είναι πιο κοντά. Η Αθηναία είναι, είναι πιο κοντά. Μαγκιά τους. Μπράβο, και έτσι πρέπει. Έτσι είναι. Μια χαρά τα παιδιά, να έρχονται να τα βλέπουν, να τα ευχαριστιώνται. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Για πάμε τώρα. Το μικρό χωριό έχει τεράστια ιστορία, γιατί εκεί είχε γίνει, θα τη διαβάσω, είχε γίνει κάτι, τέλος πάντων είχε σκοτωθεί πολλοίς κόσμος στο χωριό. Θα τα πω αναλυτικά όταν θα φτάσουμε εκεί και θα σταματήσουμε εκεί. Όχι, αφού θα συνεχίσουμε. Σταματάμε. Α, δεν θα σταματήσουμε. Λέει ότι θα πάμε το πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω. Δεν σταματάμε. Δεν θα σταματήσουμε, εντάξει. Λοιπόν, το μεγάλο χωριό που βρισκόμαστε είναι, λέει, κτισμένο μέσα σε πυκνό ελατόδασο σε υψόμετρο 720 μέτρων στις πλαγιές του όρους Καλιακούδα. Πολύ ωραία. Έχει λαογραφικό μουσείο. Θα το δούμε. Κάπου γράφει για την ιστορία του μικρού χωριού, να πω δύο πράγματα. Αφού αν δεν σταματήσουμε τουλάχιστον να τα πω τώρα. Τι έγινε. Okay, λοιπόν, τι έγινε στο μικρό χωριό. Το μικρό χωριό σημαδεύτηκε από την κατολίσθηση της 13ης Ιανουαρίου του 1963. Όταν, λέει, μετά από 13 μερόνυχτα συνεχούς βροχόπτωσης, ένα μεγάλο κομμάτι από το βουνό, κρύ, αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε τα περισσότερα σπίτια. Εκείνο το πρωινό της Κυριακής, 13 μικροχωρίτες έχασαν τη ζωή τους. Είναι μια καταστροφή, λέει, που φέρνει τη σφραγίδα του γρουσούζικου αριθμού 13. Μάλιστα, το 1963, 13 Ιανουαρίου τότε. Από κατολίσθηση. Τώρα όπου πάω όταν βλέπω μπροστά μου με αυτό το πράγμα και μου αρέσει και εμένα, βλέπω. Αυτό που λέγαμε με το γαλακτομπουρικό. Ωραία, οικονομήσαμε. Ωραία. Ναι, πάμε. Είναι παιδί μου, χωρίς το άλλο, ξέρω εγώ, γιατί δεν στέλνεις, ας πούμε,
πέσω μέσα στην κατάσταση. Δεν μπορώ, δεν ξέρω και τέτοια. Για να πάμε και από εκεί. Γιατί το κάνεις έτσι. Έχει μια ωραία γωνία από εκεί. Για πάμε μια βόλτα και πάμε. Έχουμε ακούσει ότι εδώ είναι το καλύτερο γαλακτομπούρικο. Για πες το. Από κάποιο καλό κύριο. Από κάποιο καλό κύριο. Τον κύριο Κώστα. Τι έχουμε ακούσει. Ότι έχει το καλύτερο γαλακτομπούρικο. Θα το δοκιμάσουμε. Δεν είναι να δοκιμάσουμε, είναι να φέρω πίσω. Εγώ θα δοκιμάσω. Θα φέρω πίσω στην πατρίδα. Να δω όμως αν έχει, γιατί μην φάμε καμιά φόλα, έτσι. Έχει, τρώγανε. Όχι, εννοώ να πάρω, για να μην μείνουμε με τη χαρά. Μπορούμε. Αυτό. Ωραία παραδοσιακά προϊόντα. Όπως και σε κάθε χωριό. Όπως και σε κάθε χωριό έχει τα... Τι ωραία, ρε φίλε. Το γαλακτομπούρικο το βρήκα. Το βρήκα. Λοιπόν, μου πει... Ναι. Ωραία. Ωραία. Ψητούρα έχει, δεν έχει. Πειράζει. Πιέντε μέχρι πάνω, δεν έχει. Θα ρίξω μια γύρα. Ανέβηκα μέχρι πάνω, πήγαινε. Έχει. Δεν έχει τίποτα, μόνο σπίτια έχει. Α, ναι. Κάτσε απλά να πάω τη διαδρομή και θα κατέβω μια. Όπως βλέπετε, αυθόρμητα όλα τα πράγματα, έτσι. Ό,τι ζούμε, δείχνουμε. Γιάννα, έλα λίγο να κάνουμε... Είναι πάρα πολύ ωραίο, ε. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γραφικό. Μιαου. Κάτω.
Γιατί πάτησες? Τίποτα. Τίποτα, βίντεο τραβάω. Έχει τίποτα άλλο απάνω? Μόλις φτάσεις εκεί, ναι, είναι ωραία τα σπίτια. Πήγε να το βγάλεις. Mm-hmm. Και έχει μια σκάλα όλο χόρτα. Oh. Και συνεχίζει. Κατάς λίγο να δέσω ένα κορδόνι, ναι. Μη φάμε και καμιά γλίστρα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ωραία ήταν. Πολύ ωραία. Δεν έχει άλλο. Πάμε και τον κατήφορο από την κάτω μεριά. Συγγνώμη, εγώ ένα μαγαζί για φαγητό βρήκα. Ναι, αυτό ένα έλεγε. Υπάρχει. Όχι, όχι, αλλά αυτό έλεγε. Αυτό ήταν. Εγώ ένα είδαμε. Εντάξει, θα τα βρούμε αυτά, μωρά. Δεν είναι... Το φαγητό δεν είναι το θέμα. Α, τα βρούμε αυτά. Εγώ σε άρχισε βουνό να μην φας. Μετά δεν τρώμε. Μετά ναι. Δεν σταματάμε κάπου. Δηλαδή θα σταματήσουμε, αλλά δεν θα πάμε για φαγητό. Καλά, θα φάμε κοψίδιους. Έκανα κοψίδιους, yeah. Κοψίδιους. Καλά μου είναι. Θα πάμε να κλείσουμε. Θα πάμε να πούμε ένα τραπεζάκι για πέντε άτομα. Θα το κρατήσουμε. Ναι. Ε? Ναι. Ωραία. Άμα θες μπορείς να κάτσεις κιόλας και να πάω εγώ, ναι, να βγάλω και την κάτω μεριά και τα λοιπά και να έρθω. Και να, άμα βρω και τον Νίκο, να του πω να έρθει απάνω. Γιατί θα μας το πιάσουν. Εγώ γι' αυτό είπα, ναι. Ωραία, ναι. Και πριν αρχίσει, δηλαδή να μας τα φέρουν, ωραία. Ωραία, ρε, όλα τα κανονίζουμε live. Δώρε, κανάλι, σοβαρό το. Σοβαρά κανάλια αυτά. Έλα, ρε. Να σου πω, θέλετε να σας βγάλω φωτογραφία με το κινητό σας. Αυτό είναι με τα πράγματα, ρε. Έτσι. Ναι. Έχει πολύ απάνω σέματα εδώ. Έχει, έχει. Εκεί που είναι κάτι σκάλες, ναι. Που είναι γρασίδι, ανηφορικά. Τρέπει σε μια φωτογραφία. Θα ναι, να πάτε και άμα θέλετε να ανεβείτε και μέχρι πάνω πάνω. Ναι, αν και εντάξει, τα ίδια, εντάξει. Live, ρε, μας ρωτάνε κιόλας, ρε. Δίνουμε και πληροφορίες εδώ. Συνανοήθηκες, έφυγα. Ξανά να πούμε μετά. Γεια σας. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Κάτσε εσύ εκεί τώρα. Πάω εγώ τη βόλτα. Γιατί μετά δεν έχει. Ρε. Τι όμορφο... Έλα εδώ, μωρέ. Τι όμορφο γατίσαι εσύ.
Ναι. Σ' αρέσουν να βλέπεις πράγματα. Εννοείται. Προχώρα ευθεία. Τώρα στη λαμέλα δίνεται και δύο κύριοι. Είμαι χαζός εγώ. Έχω πάρει την κάμερα και πάω εγώ. Ναι, δεν είμαι. Βλέπω. Λοιπόν. Και η κάμερα θα σε βοηθήσει γιατί εμείς με τη φωτογραφική δεν κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Πού? Προχώρα. Έλα. Προχωράς. Και... Α, κρεμαστό νερό που λέει εδώ. Έχει και πινάκι δούλες, ε. Λοιπόν. Τώρα θα δείξουμε δύο κύριοι που πάνε μπροστά. Δεν νομίζω είναι δικοί μας. Κοίταξε. Εκεί που είναι τώρα οι κύριοι. Ναι. Κύριε, ακριβώς. Προχώρα όμως εσύ. Ωραία. Εγώ προχωράω. Ευχαριστώ. Θα μας πεις το λεωφορείο τι κατάλαβε. Έτσι. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν εδώ καπετάνιος. Ναι, κατάλαβα. Στον εφήλιο είσαι λοιπόν. Και προσπαθεί να το ανοίξει τώρα ο σύζυγος. Να το ανοίξει τώρα ο σύζυγος. Όχι, να το κλειδώσει. Πάντως είναι ωραία. Και τώρα, μετά από τέτοια χρόνια, βλέπετε ότι το έχει πολύ καλό. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Γι' αυτό εγώ τρελαίνομαι σε αυτά τα χωριά, ρε παιδί μου. Τρελαίνομαι για κάτι τέτοια, ζω για κάτι τέτοια. Ωραία, και κατεβαίνει μέχρι κάτω την πηγούλα. Μέσα στα έλατα, μέσα στα πουρνάρια. Αυτά είναι φιλαράκια μου καλά, αυτά είναι. Δεν έχω να δείξω κάτι άλλο. Τώρα αν ακούσω κάτι εδώ, κάτι άλλο που να έχει να προσφέρει, προφανώς θα το δείξω. Τι κάνουμε? Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Μέχρι εδώ ήταν.